Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, θα είμαι πολύ λακωνικός γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλοί ομιλητές. Όμως θα πω κάτι, δεν θα πω ότι θα κερδίσουμε γιατί θα κερδίσουμε σίγουρα. Θα πω όμως ότι η Δευτέρα θα είναι μέρα του οφειλέτη, του ανέργου, του νέου που δεν έχει δουλειά και δεν έχει που να πάει, του σπουδαστή, του μαθητή που ταλαιπωρείται από το εκπαιδευτικό σύστημα, του πολίτη της Κεφαλονιάς που έχει πρόβλημα με το Δήμο του, του πολίτη της Ελλάδας που έχει πρόβλημα επιβίωσης γιατί πραγματικά έχει ένα κράτος εχθρικό απέναντί του, θα είναι μέρα όλων αυτών των συμπολιτών μας που πραγματικά όχι απλά ταλαιπωρούνται, αλλά συνθλίβονται κάτω από τη μνημονιακή λέλαπα. Θα είναι η μέρα του πατριώτη, του Έλληνα, που θα δει κάποιον που θα λέει όχι σε αυτούς που επιβουλεύονται το μέλλον της χώρας μας. Που θα λέει όχι σε κάποιον. Που θα λέει όχι σε αυτούς που θέλουν να κάνουν την πατρίδα μας απικία αχρέους. Που θα λέει όχι σε εκείνους που θα έχουν μάθει να δίνουν διαταγές και κάποιοι να τις εκτελούν. Θα είναι πραγματικά μια μέρα που η αριστερά θα αποδείξει ότι για άλλη μια φορά κλήθηκε και θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και θα είναι αυτή που θα δώσει διέξοδο στον ελληνικό λαό και θα είναι αυτή που πραγματικά άγγιζε και θα αγγίζει στο βαθύ μέλλον την καρδιά του ελληνικού λαού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, πραγματικά θα είναι μια άλλη μέρα. Θα είναι μια άλλη μέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ο Καλλικράτης θα αντικατασταθεί από μια πραγματικά δημοκρατική τοπική αυτοδιοίκηση, που θα είναι αυτή που πραγματικά θέλει ο πολίτης. Θα είναι μια καινούργια μέρα κι αυτή, γιατί θα είναι μια μέρα που θα υπάρχει μέλλον. Τώρα δεν υπάρχει μέλλον. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, για την Κεφαλονιά μπαίνει ακόμα ένα στοίχημα. Μπαίνει ένα στοίχημα που λέει τι. Λέει ότι εμείς οι Κεφαλονίες θα παλέψουμε για ένα πράγμα ακόμα. Θα παλέψουμε ενάντια στον ολοκληρωτισμό της διαπλοκής, ενάντια στον επιχειρηματικό ολοκληρωτισμό που πάει ουσιαστικά να υποδουλώσει την Κεφαλονιά. Θα πούμε ένα όχι όπως έχουν πει όλο τον καιρό απέναντι στους ξένους δυνάστες, στους ντόπιους δυνάστες που υπάρχουν και σε αυτούς που θέλουν την Κεφαλονιά για ένα πράγμα. Μόνο για τα συμφέροντά τους. Θα πούμε όχι. Και θα είναι μια νίκη που θα είναι μια νίκη σε όλα τα επίπεδα. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι όλοι μαζί για να προχωρήσουμε. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Αλλά ξέρω ότι πραγματικά και οι Κεφαλονίτες και εσείς βέβαια, γιατί εθελοντικά είστε εδώ, θα είμαστε όλοι μαζί για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Καλή μας επιτυχία.